τις δηλώσεις του κ. Οικονόμου. Δεν ξέρω αν είναι πιο εξοργιστικό η κυβέρνηση να μην γνωρίζει πραγματικά πού πατάει και πού βρίσκεται, γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ από την αισιοδοξία του κ. Οικονόμου και από τον αυτοθαυμασμό συνολικά της κυβέρνησης ότι όλα τα πράττει όπως πρέπει, ή αν είναι πιο εξοργιστικό να μας λέει ομά ψέματα. Γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν η χώρα και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και από την πλευρά των εκπροσώπων της κυβέρνησης να μην προβαίνουν σε καμία αυτοκριτική. Αναφέρθηκε και πριν ο συνάδελφός σας για τα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι μία σειρά ζητημάτων στα οποία έχει διαψευστεί ικτρά η κυβέρνηση. Και αυτό, το ότι διαψεύστηκε ικτρά, δεν έχει κάνει σε καμία περίπτωση να αλλάξει ρότα και να αποκτήσει επιτέλους μία εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θυμόμαστε όλοι ότι όταν στις 8 Γενάρη ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με την κυρία Σακελαροπούλου επανέφερε την πρόταση και του κ. Μόσχαλου και άλλων διακεκριμένων επιστημόνων, μία πρόταση θα σας έλεγα και πολλών κινηματικών και προοδευτικών φωνών στην Ευρώπη, αυτή της εξασφάλισης της πατέντας για τα εμβόλια. Όταν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε αυτή την πρόταση και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τα πάντα ώστε και η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι τα εμβόλια είναι δημόσια αγαθά και πρέπει να εξασφαλιστούν οι πατέντες και πρέπει να παραχθούν τα εμβόλια, θυμόμαστε όλοι με τι ειρωνία αντιμετώπισε ο κύριος Μητσοτάκης και αντιμετώπισε συνολικά η κυβέρνηση αυτή την πρόταση. Στην Βουλή, τι δεν ακούσαμε για αυτή την πρόταση. Ακούσαμε έναν απίστευτο χλεβασμό, ενώ σήμερα αυτή η συζήτηση γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη. Δυστυχώς, δυστυχώς για την Ευρώπη και δυστυχώς για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ακούσαμε και πριν τον κύριο Μόσιαλο να αναφέρεται σε αυτή την πρόταση. Είπατε και εσείς σωστά ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διατύπωσε και η ίδια το αίτημα να γίνουν, να εξασφαλιστούν οι πατέντες, γιατί δεν είναι δυνατόν να διακινδυνεύεται η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, ούτε βέβαια η ζωή των υπόλοιπων, των υπόλοιπων ανθρώπων στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει ευθύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διατυπώσει στεναρά αυτή την πρόταση και να τη στηρίξει, όπως επίσης έχει την ευθύνη να αντιληφθεί ότι ο ίδιος έχει χειριστεί με πολύ άσχημο τρόπο μέχρι στιγμή στην πανδημία. Όχι μόνο σε υγειονομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και σε οικονομικό. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να συζητηθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς τα αναγκαία βήματα, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες πολίτες θα και να βγει η χώρα από την υγειονομική κρίση. Και τελειώνοντας να σας πω ότι, μιλώντας και για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ηγεσία μέχρι στιγμής έχει φανεί κατώτερη των περιστάσεων. Ακούσατε και πριν την ανάλυση του κ. Μόσχαλου, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Τώρα έχει τη στιγμή να αποκτήσει μια ενιαία στρατηγική, να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες άδειες παραγωγής και όσο το δυνατόν περισσότερες γραμμές παραγωγής, ώστε και οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και οι αναπτυσσόμενες χώρες, μην ξεχνάμε και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουν να αποκτήσουν εμβόλια και να μπορέσουν να εμβολιαστούν.